παλιόχωρο Αρκαδίας της Νότιας Κοινουρίας, εδώ που παλιά ζούσαν οι πρώτοι τσάκονες, με χαρά υποδεχόμαστε την Ελένη Τιμάνου. Η Ελένη είναι δασκάλα, είναι εκπαιδευτικός, με καταγωγή από το Λεωνίδιο, και η μανούλα της η αείμνηστη από τη Σύρο, έτσι. Ο μπαμπάς ήταν ναυτικός. Ο μπαμπάς ήταν ναυτικός. Άρα, όπως λέμε, ναυτάκι Συριανό, ε. Έτσι, το ξέρεις το τραγούδι. Χαίρομαι πολύ. Ναι. Και εγώ. Ελένη μου, χαίρομαι πάρα πολύ που σε γνώρισα. Και η Ελένη, ως δασκάλα και εκπαιδευτικός, γνωρίζει πολύ καλά την ιστορία της Παλιόχωρας. Θελήσαμε λοιπόν να μας ακολουθήσει εδώ για να μας μιλήσει λίγο για αυτή την περιοχή με την πανάρχια ιστορία, έτσι, ναι, Ελένη. Έτσι ακριβώς. Καταρχάς και πάλι χαίρομαι που σε γνώρισα και ήρθατε να κάνετε αυτό το αφιέρωμα στην ιδιαίτερη πατρίδα μας, την Τζακονιά. Ναι, εδώ είναι η αρχαία χώρα των Οριών ή Οριατών κατά τον Παυσανία. Ήταν μία από τις τέσσερις κόμες της Πρασιατικής χώρας. Οι άλλες τρεις ήταν ο Τυρός, στην ίδια τοποθεσία που είναι σήμερα, οι Ασίες που είναι στην πλάκα του Λεωνιδίου και η αρχαία Πολύχνη που είναι τα σημερινά Πούληθρα. Σωστά. Εδώ κατοίκησαν οι πρώτοι εξολάκονες που ονομάστηκαν τσάκονες. Έφυγαν από τη Λακωνία με την κάθοδο των Σλάβων την πρώτη Βυζαντινή περίοδο. Όταν έχουμε τον 6ο-7ο αιώνα αυτή την κάθοδο των Σλάβων, οπότε ήρθανε εδώ και κατοίκησαν οι πρώτοι τσάκονες, αυτοί που μετά ονομάστηκαν τσάκονες. Έχουμε το κάστρο του Οριόντα. Βρίσκεται εδώ, έτσι, στην Παλιόχωρα. Ναι, είναι η Ακρόπολη. Πίσω αυτή, σου εκεί. Ναι, ακριβώς, είναι η Ακρόπολη των αρχαίων Οριών. Υπάρχουν ερείπια εκεί. Είχαν επικοινωνία με φωτιές, με αργολίδα, με τον Ταΐγετο κάτω. Η πρώτη καταστροφή έγινε το 1260 από τους Σταυροφόρους. Ως αντίπεινα για την επαναστατική δράση των τσακώνων ήταν η επαναστατημένη του Μοριά, ήταν διώκτες των Φράγκων. Και μετέπειτα, επί τουρκοκρατίας, καταστράφηκε πάλι δεύτερη φορά η πόλη. 27-28 Ιουλίου του 1826 με την εισβολή του Ιμπραήμ εδώ στην Πελοπόννησο για να καταπνίξει την Επανάσταση. Η παράδοση αναφέρει ότι την ημέρα που παρουσιάστηκαν οι Τούρκοι γινόταν ένας γάμος μιας οικογένειας, ναι, ονόματι Κατή. Να το Κατή. Πούμε αυτό, ναι, να το τονίσουμε, ναι, μιας οικογένειας ονόματι Κατή. Ωραία. Κατή. Την καταστροφή είδαν τρία αδέρφια από το ύψωμα της Σέλας, ο Γιώργος, ο Αλέξης και ο Κωνσταντής. Ο μικρότερος λοιπόν, ο Κωνσταντής, αποφάσισε μόνος του να μπει στη μάχη για να υπερασπιστεί η οικογένεια και πατρίδα. Και επειδή σκότωσε τόσους πολλούς Τούρκους και βάφτηκε ο ίδιος κόκκινος και κόκκινο και το άλογό του, τα αδέρφια του που τον είδαν από μακριά, νομίζοντας ότι είναι Τούρκος, τον σκότωσαν. Όταν λοιπόν πήγαν να του πάρουν τα άρματα, είδαν ότι είναι ο αδερφός τους. Σκοτώθηκαν επί τόπου και οι δύο, αυτοκτόνησαν πάνω στο πτώμα του Κωνσταντή. Και όλα αυτά έχουν μείνει στην παράδοση, δηλαδή η λαϊκή μούσα αποφάσισε να τα αφήσει εσαΐ κτήμα για μας. Και έχουμε τα τραγούδια της Παλιόχωρας. Τα τοπονύμια επιβεβαιώνουν την ιστορία, δεν θα έλεγα το μύθο, επιβεβαιώνουν την ιστορία. Έχουμε την τοποθεσία τα τραπέζια, η Σέλα, το Σέλιθο, τα τρία αδέρφια του Κωνσταντή, όλα αυτά τα τοπονύμια όλα είναι ζωντανά. Όλα αυτά έγιναν εδώ μέσα, σε αυτόν τον κάμπο που βλέπω. Στο εδώ οροπέδιο είναι της Παλιόχωρας. Τώρα που το λες, θυμάμαι κάποια τραγούδια παραδοσιακά για το γεγονός, να μου έρχονται και κάποια στιχάκια, νομίζω εσείς τρώτε και πίνετε και οι Τούρκοι σας κουρσεύουν, το θυμάσαι που πήραν, ήταν για... Πήραν του Αλέξη τον υγιό, του Κώστα τη γυναίκα. Να το, τραγούδι που ουσιαστικά είναι του ακριτικού κύκλου, ναι, όπως, ναι, λέμε, και υπάρχει και σε πολλές παραλλαγές. Σε πολλές παραλλαγές σε όλο τον ελλαδικό χώρο. Εδώ οι δικοί μας άνθρωποι έφτιαξαν για τα δικά τους γεγονότα το συγκεκριμένο τραγούδι. Έτσι γίνεται παντού. Πώς είναι, χάρηκα πολύ που σε γνώρισα. Χαρήκα πρεσούπι ντενιουζία. Χαρήκα πρεσούπι ντενουζία. Να πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε σιγά σιγά τη βόλτα μας. Να έσυκα, στον Τυρό.